Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να μην απαντήσουν στα εύλογα ερωτήματα που προέκυψαν από την αποκάλυψη για αγορά ακινήτου εκατομμυρίων ευρώ στο Παρίσι, προσπάθησαν δια του κυρίου Γεωργιάδη να στήσουν ένα νέο αντιπερισπασμό. Ο αντιπερισπασμός τους όμως αποδείχθηκε στην πραγματικότητα πολύ φτωχός. Μετά και την επιβεβαίωση των συναντήσεων του Πρωθυπουργού στο Γαλλικό Τύπο, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ως αυτό που πάντα ήταν, ως ένας κοινός συκοφάντης. Η ευθύνη όμως για τη συκοφαντία βαραίνει προσωπικά τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε επομένως, ως ελάχιστη ένδειξη ευθυξίας, να ζητήσει άμεσα την παραίτηση του αντιπροέδρου του. Αλλά τώρα ήρθε και η ώρα για τον κύριο Μητσοτάκη να αφήσει τις υπεκφυγές και να απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα. Θα δώσει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχεση της συζύγου του? Θα μάθουμε πόσο κόστησε το ακίνητο που αγοράστηκε στο Παρίσι? Και κυρίως, θα μας πει από πού προήλθαν τα χρήματα για την αγορά? Θα μας ενημερώσει αν αληθεύει ότι η σύζυγός του είχε κοινή εταιρεία με τον κύριο Παπασταύρου? Θα περιμένουμε τις ξεκάθαρες απαντήσεις του.